Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία δείχνει από την πλευρά όλων των πτερύγων μια ωριμότητα στο να αντιμετωπίσουμε ένα νομοσχέδιο που, όσο και αν είναι αναμενόμενη μια διαδικαστική γκρίνια, μια κριτική, ας πούμε, για την αποσπασματικότητα κλπ. Είναι σαφές ότι έχει ένα μεταρρυθμιστικό αποτύπωμα. Σε ένα τοπίο, το οποίο ήταν βαλτωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς δεν εφευρίσκουμε αυτή τη στιγμή την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία έχει δρομολογηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες, και θα έλεγα, οφείλουμε να το λέμε αυτό, ήταν ένα κοινωνικό κίνημα αλλαγής ψυχιατρικού παραδείγματος και χειραφέτησης των ψυχικά ασθενών, που ξεκίνησε από τα κάτω, που ξεκίνησε από προοδευτικούς, από αριστερούς ψυχιάτρους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που δώσαν μάχη για να κλείσει το θεραπευτήριο της Λέρου και έκαναν μια παρέμβαση που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη και που ανάγκασαν τις πολιτικές ηγεσίες, επειδή υπήρχαν οι καταδικαστικές αποφάσεις, επειδή μας είχαν εγκαλέσει τα ευρωπαϊκά όργανα, ανάγκασαν τις πολιτικές ηγεσίες να έρθουν και να υλοποιήσουν και να εναρμονιστούν στοιχειωδώς με ένα πλαίσιο εξανθρωπισμού που έπρεπε να υπάρξει σε αυτό το τομέα. Κόντρα μάλιστα στις εγγενείς αντιστάσεις. Γιατί το άσυλο έχει μέσα, εμπεριέχει αντίσταση στην αλλαγή και στο μετασχηματισμό του. Και μετά από μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε πάρα πολλά χρόνια, που κλείσαν 4 ψυχιατρία, όπως είπε ο κύριος Καστόρης, που αναπτύχθηκαν δομές κοινοτικής φροντίδας και αποασυλοποίησης σε όλη την Ελλάδα, που υπάρχει μια πολύ σημαντική τεχνογνωσία πια σε αυτό το κομμάτι, έρχεται η μνημονιακή περίοδος όπου βαλτώνει τα πάντα. Και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο δεν λέμε μεγάλα λόγια, προφανώς τα δύσκολα είναι μπροστά μας, όπως είπε ο κύριος Μαντάς. Αλλά κάνουμε σήμερα μια σημαντική παρέμβαση επανεκκίνησης θεσμικής στο τοπίο αυτό της ψυχικής υγείας. Και φυσικά υπάρχει καθυστέρηση. Και φυσικά υπάρχουν ελλείμματα και προβλήματα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας σήμερα στη χώρα. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε προηγουμένως ο αναπληρωτής υπουργός, εδώ και 1,5 χρόνο, να κρατήσουμε όρθιο τον κρίσιμο πυρήνα του συστήματος υγείας, που δυστυχώς ήταν τα νοσοκομεία. Γιατί εκεί, εξαιτίας της αποδιοργάνωσης πρωτοβάθμιας φροντίδας, εκεί συνέρεε ο κόσμος, εκεί υπήρχαν οι αναμονές, εκεί υπήρχε ο κίνδυνος του λειτουργικού blackout. Αυτό αποφεύχθηκε. Καμιά Κασάνδρα που προφήτευε εδώ και 2 χρόνια κατάρρευση δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και σήμερα, σε ένα πιο σταθεροποιημένο τοπίο, προφανώς ανοίγουμε ζητήματα που έχουν σχέση με θεσμικές εκκρεμότητες, με μεταρρυθμιστικές αλλαγές και με ανάγκες που πρέπει να προωθηθούν. Και δεν είναι μόνο στον χώρο της υγείας αυτό. Η συζήτηση για τους οργανισμούς στα νοσοκομεία, για τους οργανισμούς της ΕΠΕ, για το ωράριο εργασίας των γιατρών και την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, για τον άλλο διαφορετικό τρόπο επιλογής γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτά είναι θέματα τα οποία έρχονται τώρα, σύντομα, θα συζητηθούν και θα είναι όντως μια σημαντική παρέμβαση, θα έλεγα, επανεκκίνησης συνολικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι λοιπόν αυτό που είπε ο κ. Μαντάς. Δημοκρατική τομή. Και μην επικαλείστε τώρα τη θεωρία της γραφειοκρατίας, της προφανώς όλα τα όργανα, όσο αποκεντρωμένα και να είναι και όσο και δημοκρατικά και αν είναι στελεχωμένα, μπορεί κάποια στιγμή να απονεκρωθούν, να γραφειοκρατικοποιηθούν, να μην παράγουν το αναμενόμενο έργο. Εδώ όμως είχαμε τεκμηριωμένα ένα βάλτωμα, αυτό υπήρχε ένα τεράστιο κενό διοίκησης στο σύστημα, όλοι το εντόπιζαν αυτό και με την παρέμβαση αυτή γίνεται με νέους όρους πιο
βελτιωμένους και πιο αποτελεσματικούς. Και να πούμε το εξής. Σε αντίθεση με το πώς νομοθετούσαν την προηγούμενη περίοδο ορισμένοι, τότε που έκλειναν τα σύμφωνα Λικουρέτζο Αντόρ, χωρίς να έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα του συστήματος υγείας, επειδή κάποιοι σύμβουλοι είχαν μεγαλεπίβολα σχέδια και νόμιζαν ότι μπορούν να αλώσουν τα πάντα και να τα διαλύσουν μέσα σε μια διετία και διαψεύσκαν με τραγικό τρόπο, εμείς δεν κάναμε αυτό το πράγμα. Εμείς βάλαμε 28 ανθρώπους από όλο το φάσμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με ευρύτατη εκπροσώπηση όλων των επαγγελματιών και όλων των κλάδων και κατηγοριών. Διαβουλεύτηκαν επί ένα πολύ μεγάλο διάστημα και μας έφεραν περίπου μια ομόφωνη απόφαση. Μα βάσει αυτή νομοθετήσαμε. Είναι άλλος τρόπος νομοθέτησης και άλλος τρόπος παρέμβασης θεσμικής και μεταρρύθμισης. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις που επιβάλλονται από τα πάνω αυταρχικά, χωρίς επίγνωση των ιδιωτεροτήτων και των προβλημάτων της πραγματικότητας, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι καταδικασμένες. Έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο το οποίο έχει συζητηθεί, διασφαλίζει ευρύτατη συνένεση και πιστεύουμε ότι δίνοντας λόγο και ρόλο και στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Και έθεσε η κυρία Παπακώστα το ζήτημα ποιο είναι το κίνητρο. Δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα. Προβλέψαμε όμως επιπλέον 15 μέρες άδεια για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα συμμετέχουν στις τομεακές επιστημονικές επιτροπές και στα όργανα διοίκησης να μπορούν να επανεκπαιδεύονται στην κοινωνική ψυχιατρική, να επανεκπαιδεύονται στην διοίκηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο το οποίο υπάρχει. Και το πιο σημαντικό βεβαίως μέτρο είναι ότι δίνουμε ρόλο και λόγο στους λήπτες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όχι μόνο σε όργανα γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αλλά και σε όργανα αποφασιστικού και εκτελεστικού χαρακτήρα. Αυτό είναι επίσης μεγάλη τομή. Γιατί όλοι λένε, το λέει η βιβλιογραφία, ότι οι ασθενείς είναι ο κρίσιμος κρίκος. Είναι αυτοί που έχουν πραγματικά ζωτική ανάγκη να μεταρρυθμιστεί και να βελτιωθεί το σύστημα υγείας. Και όχι οι επαγγελματίες που πολλές φορές έχουν τις ιδιοτέλειές τους και τις αντιστάσεις τους. Και ειδικά για τους ψυχικά ασθενείς, η αυτοεκπροσώπηση των λειπτών είναι πολύ σημαντική παρέμβαση στο κομμάτι της ενδυνάμωσης, στο κομμάτι της αύξησης της διαπραγματευτικής ισχύως του ασθενή. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι παρεμβάσεις. Αλλάζουν το κλίμα, αγαπητές συνάδελφε Κώστα Μπαριώτα, και δίνουν, προσέξτε, και δίνουν, θα απαντήσω, και δίνουν τη δυνατότητα να γίνει μια επανεκκίνηση αυτής της προσπάθειας με καλύτερους όρους. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα σχεδιασμού ενός πλάνου συγκεκριμένου το οποίο θα πρέπει να υπάρξει στο επόμενο διάστημα. Εντάξει. Ναι, δεν ανακαλύπτουμε καμία Αμερική. Προσπαθούμε με σοβαρότητα αυτή που αξίζει σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο, με ανοιχτά τα μυαλά μας και τα αυτιά μας, σε συνεννόηση με τους ανθρώπους του συστήματος υγείας, να προχωρήσουμε με μεθοδικό τρόπο και βήματα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν. Είμαστε λοιπόν σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρέπει να προωθήσουμε μια διαδικασία ολιστικής αποασυλοποίησης, από ιδρυματοποίησης. Δεν αποδέχεται πλέον η Κομισιόν ότι η αποασυλοποίηση αφορά μόνο τους φυσικά ασθενείς, αλλά αφορά και τους ανθρώπους που είτε έχουν αναπηρίες σωματικές, νοητικές και βρίσκονται σε ασυλική μορφή, σε προνοιακά ιδρύματα κλπ. Και είμαστε σε διαδικασία συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε στείλει κοινή επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο. Προωθούμε ένα στρατηγικό σχέδιο από κοινού, το οποίο στην ουσία θα
ολοκληρωθεί με ένα νέο σύμφωνο, το οποίο θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση αυτών των δράσεων στο επόμενο διάστημα. Το κομμάτι της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, της διοικητικής μεταρρύθμισης μάλλον, έχει διασφαλιστεί από πόρους του ΜΟΥΔΟΥΤΟΥ, δηλαδή του ΕΣΠΑ, που αφορά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό με αυτή την παρέμβαση θα υλοποιηθούν μηχανισμοί αξιολόγησης των υπηρεσιών. Συγκροτούμε τώρα ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης του κόστους και της ποιότητας της φροντίδας και στη ΣΑΜΚΕ, που έχουμε την ευθύνη πλέον αποκλειστικά της χρηματοδότησης από το κράτος, από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και των υπόλοιπων δημόσιων δομών, γιατί προφανώς είναι ένα τοπίο στο οποίο υπήρχαν σοβαρά προβλήματα και το ήξερε όλος ο κόσμος στο παρελθόν, και πρέπει ειδικά τώρα που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό να είναι απολύτως διαφανείς οι διαδικασίες και απολύτως σίγουροι να είμαστε όλοι ότι επενδύονται σωστά τα χρήματα. Άρα, κύριε Υπουργέ, ναι, θα προσπαθώ να... Είμαι στον Άχαρο, ναι. Δυστυχώς να σας διακόψω. Μας πήραν τηλέφωνο να κατέβουμε κάτω. Ωραία. Ο στόχος λοιπόν είναι σε ένα τοπίο που το έχει επηρεάσει πάρα πολύ η κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες και νέα αιτήματα φροντίδας στο κομμάτι της φυσικής υγείας, που έχει αυξήσει την ευαλωτότητα των ανθρώπων, να καλύψουμε και αυτές τις νέες ανάγκες και να ολοκληρώσουμε την εκκρεμότητα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της παρέμβασης. Κατά την άποψή μου, γίνεται με σοβαρότητα και με συγκεκριμένο σχέδιο. Και είναι πολύ σημαντική η πρόνοια για τη διασύνδεση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες τις κοινωνικές που παρέχει αυτή, τις δομές που έχει, και με τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιαίτερα με την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και προφανώς με την αποκεντρωμένη διοίκηση στο σύστημα και καλύτερη εποπτεία θα έχουμε και πιο αποτελεσματικό έλεγχο της καθημερινότητας και των προβλημάτων, ιδιαίτερα με την αποκέντρωση των Επιτροπών Προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που επίσης, παρότι είχε γίνει πολύ σημαντική προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, τώρα πια δεν υπήρχε η δυνατότητα στην καθημερινότητα επί του πεδίου να υπάρχουν έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Θα έχουμε δυνατότητα... Είναι και σε... πολλά που πρέπει να πείτε. Όχι, λέω, θα πω δύο λόγια ακόμα και θα τελειώσω. Το κομμάτι που αφορά τα κέντρα πυρογνωμοσύνης. Βεβαίως είναι ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, βεβαίως είναι υποχρέωση απέναντι στην Ευρώπη. Όμως έχει μεγάλη σημασία το εξής, ότι για πρώτη φορά μπαίνουν κριτήρια αξιολόγησης και πιστοποίησης για δημόσιες δομές, για δημόσιες κλινικές, δημόσια εργαστήρια, δημόσιες μονάδες εξειδικευμένες, κριτήρια και ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών και ανθρωποκεντρικής φροντίδας και τεκμηριωμένης ιατρικής φροντίδας. Νομίζω με βάση δηλαδή θεραπευτικά πρωτόκολλα, με βάση μητρώα ασθενών κλπ. Είναι μια νέα κουλτούρα αυτή που νομίζω ότι το αίτημα είναι να διαχυθεί σε όλο το σύστημα υγείας και να διαπεράσει την καθημερινότητα όλων των δημόσιων δομών και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας, έτσι ώστε πραγματικά αυτή την περίοδο που το σύστημα σταθεροποιείται, που έχουμε διευκολύνει την πρόσβαση των ανασφάλιστων πολιτών, που υπάρχει μια σταδιακή κάλυψη των κενών σε ανθρώπινο δυναμικό, που υπάρχει μια οριακή, αυξημένη αλλά οριακή προφανώς δυνατότητα χρηματοδότησης, γιατί υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, να προχωρήσουμε παρεμβάσεις ποιοτικότερης και πιο ορθολογικής κατανομής αυτών των πόρων που έχουμε και καλύτερης περίθαψης για τον κόσμο. Και τελειώνω με το υπόλοιπο κομμάτι των λοιπόν διατάξεων, που εκεί θα πω απλώς μια κουβέντα, θα έχουμε δυνατότητα στις επόμενες μέρες να πούμε περισσότερα. Και εκεί οι παρεμβάσεις έχουν και θεσμικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η πρόβλεψη για το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, ένας τομέας που
Θέλουμε και το χρειάζεται η κοινωνία για να αισθανθεί υγειονομικά ασφαλής, να δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που υπάρχουν για το σύστημα υγείας λόγω της συγκυρίας και λόγω των ιδιαιτεροτήτων αυτής της περίοδου με το προσφυγικό κλπ. Είναι παρεμβάσεις και θεσμικών αλλά και λειτουργικών αλλαγών που κατά την άποψή μου στηρίζουν και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία. Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Συγγνώμη για την πιεστική μου δράση.